Η επέκταση της ανόρθωσης των χώρων του κέντρου. Μαρκίνιος θα χάσει. Βγαίνει η Ομόνοια στην αντεπίθεση τώρα. Με τον Σάλατιτς πάσα για τον Αβραάμ που είναι στην περιοχή πλάγια. Χαμηλά η παλιά, περνάει από όλους και πάει έξω. Εκτελεί ο Λαμπάν. Ίσως το δεύτερο δοκάρι. Όλα απομακρύνεται, αλλά μένει η κατοχή για την ανόρθωση. Με τον Λαγόρδε που επιχειρεί ένα ξαφνικό μακρινό σουτ. Μαρκίνιος σε κλειστό χώρο. Δεν μπόρεσαν να ανοίξουν παιχνίδι οι παίκτες της ανόρθωσης. Βγαίνει η Ομόνοια τώρα στην αντεπίθεση με τον Εφρέμ. Του κρατάει, πάει για το σούτ από μακριά, το κάνει, μπάλα πάει έξω. Σερφά, καλή κίνηση και μπαλιά στον κενό χώρο για τον Αβραάμ. Το γύρισμα δεν είναι καλό όμως, κάνει ουσιαστικά πάσα στον Κόζατσικ. Ρονκάτο, με αντίπαλο τον Σερφά και τον Αβραάμ. Η κόντρα στέλνει μπάλα στην περιοχή της Ομόνοιας. Ο Κάς πήγε κίνα. Τρυπόσιο που κράτησε παρά την πίεση, έκανε πάσα στον Κασέ και Σάλατιτς αμέσως για τον Εφρέμ. Ο Άντις κάνει δυνατό φάουλ και θα φύγει. Έχει βάλει το χέρι στην τσέπη ο κύριος Τρίφωνος. Ο Άντις φεύγει από το παιχνίδι. Αυτή είναι μια εξέλιξη που σαφώς διαφοροποιεί τα δεδομένα. Δείτε εδώ, πάει με δύναμη ο Άντις πάνω στον Εφρέμ. Με κάρτα χρεωμένος από το 35ο λεπτό. Έτοιμος ο Αγγέλοφ, εκτελεί με πάσα για τον Οκά που γυρίζει στην περιοχή, κάνει και το σούτ, ευκαιρία με τον Ρονκάτο, μεγάλη ευκαιρία, απίστευτη, χαμένη για την ανόρθωση. Λαμπάν εκτελεί, περνάει μπάλα, ευκαιρία που πάει χαμένη με τον Κβιρβικέλια που λίγο έλειψε στο τεπούτο του με την ανόρθωση να σκοράρει κιόλας. Εφρέμ και Αβραάμ, να δούμε ποιος από τους δυο θα επιχειρήσει και ποια θα είναι η επιλογή του. Αβραάμ τελικά εκτελεί, μπάλα στο δοκάρι. Παρακολουθούσε ο Κόζατσικ που ούτε στη συνέχεια θα μαζέψει, θα διώξει σε κόρνερ. Φάουλ για την Ομόνοια. Εκτέλεσε ο Αβραάμ, κεφαλιά τον Σάλατιτς, μπάλα πάει έξω. Καλή στιγμή, νέα για την Ομόνοια από την κεφαλιά του Σάλατιτς με τον Λαβόρδε και τον Λαμπάν. Λογικά ο Λαβόρδε θα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Να δούμε όταν ο κύριος Τρίφωνος σφυρίξει. Λαβόρδε εκτελεί, περνάει μπάλα, αλλά πάει κατευθείαν στα χέρια του Γιωργαλίδη. Τελευταία προσπάθεια να αλλάξει τα δεδομένα και να φτάσει η ομάδα του σε έναν γκολ. Κόζατσικ εδώ νομίζω μπορούσε να μαζέψει, δεν το έκανε, ήταν καινή εστία, αλλά ο Ντασίλβα από μακριά δεν σημάδεψε σωστά. Λαμπάν, πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Ομόνοιας. Απομακρυνθεί η μπάλα και πάει ο Λαβόρδε τώρα να βγει μπροστά. Τα καταφέρει να περάσει από τον Καρυπίδη. Συγκλίνει ο Λαβόρδε. Έχει στήριγμα τον Ρονκάδο. Μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση και το γκολ. 1-0 η ανόρθωση στο 84ο λεπτό. Πάει να πάρει μια παλικαρίσια νίκη μέσα στο Γκάσιπι. Υπάρχει βέβαια χρόνος ακόμη. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά σε μια τεράστια επιτυχία όπως είναι τα δεδομένα στο παιχνίδι. Εβάντρο Ρονκάτο, λέγαμε λίγο νωρίτερα πως παίζει μόνος με αντίπαλο την άμυνα της Ομόνοιας στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ τον βοήθησε βέβαια η εξαιρετική κίνηση από τον Λαβόρδε που αποφεύγει εδώ τον Καρυπίδη. Στη συνέχεια τον Κασέκε, εξαιρετική πάσα στον χώρο για τον Ρονκάτο που πλασάρει ιδανικά στην έξοδο του Γιωργαλίδη και κάνει το Ομόνοια 0 ανόρθωση 1 στο 84ο προς 85ο λεπτό.